το ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει εκτό των συζητήσεων και των εξελίξεων που αφορούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τη έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκο Καζαντζάκη μετά τη λειτουργία του νέου Διεθνού Αεροδρομίου στο Καστέλη, έστειλε ο Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό με αφορμή την απόφαση τη Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγική Σημασία, με την οποία εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτη σκοπιμότητα από το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη την οποία την περιμέναμε για την οποία προετοιμαζόμαστε και αυτό το οποίο πρέπει να είναι σαφές είναι ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα διασφαλίσει όλα τα δικαιώματα τα οποία έχει σε αυτό το πολύ νευραλγικό κομμάτι της Πόλης. Η συζήτηση μας περιλαμβάνει και εμείς ε, ως συνομιλητές είμαστε παρόντες εκ των πραγμάτων. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια συζήτηση ε, για εμάς χωρίς εμάς. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί. Ο κύριος Καλοκαιρινός σημείωσε ότι με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κρατούν κοινή στάση, διευκρινίζοντας ότι ήδη σχεδιάζουν άμεσα να επισκεφθούν για το θέμα τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η πρόθεσή μας είναι να επισκεφθούμε τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, από κοινού. Είμαστε λοιπόν σε ανοιχτή γραμμή με την Περιφέρεια. Όπω επισήμανε ο Δήμαρχο Ηρακλείου, πρόκειται για ζωτική σημασία ζήτημα, για το οποίο ήδη έχει δώσει εντολή στο νομικό τμήμα του Δήμου, αλλά και στο τμήμα δημοτική περιουσία, για τη συγκρότηση τη τεκμηρίωση, με βάση την οποία θα ασκηθεί αγωγή αποζημίωση χρήση, αφού ο Δήμο σε ένα μεγάλο τμήμα τη έκταση του αεροδρομίου εμφανίζεται να έχει κυριότητα ή συγκυριότητα. Έχω δώσει σχετική εντολή στην νομική υπηρεσία και στι υπηρεσίε τη δημοτική περιουσία, έτσι ώστε η διεκδικασία του Δήμου να θεμελιώνονται σε απόλυτα σταθερό έδαφος. Ο Αλέξη Καλοκαιρινό αναφέρθηκε στη στόχευση και στη στρατηγική του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει, όπω τόνισε, την ένταξη τη πρόταση για την έκταση του αεροδρομίου στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και όσα ταυτόχρονα σχεδιάζονται για το Ηράκλειο, και όχι τη δημιουργία ενό αποκομμένου τμήματο που θα θυμίζει μια πόλη δίπλα σε μια άλλη πόλη. Η στρατηγική μας λοιπόν περιλαμβάνει την ένταξη της πρότασης αυτής στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και όχι την αποκοπή της έκτασης από τους υπόλοιπους σχεδιασμούς, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι οργανικά ενταγμένη αυτή η μεγάλη περιοχή που ξεπερνάει τα 3.500 στρέμματα στην πόλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα θέμα ζωτική σημασία. Σε ό,τι αφορά του χρόνου, αν και ξεκαθάρισε ότι θεμητό θα ήταν αμέσω μετά τη μετεκατάσταση του αεροδρομίου να προχωρήσει ο σχεδιασμό που θα έχει αποφασιστεί, εν δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνίε, ειδικά στην περίπτωση που οι αποφάσει οι οποίε θα ληφθούν δεν έχουν αποδοχή. Αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίω από τι προθέσει που υπάρχουν από όλες τι πλευρέ και από το πόσο γρήγορα θα βρεθεί ο κοινό τόπο.